Γκριζόλες με κρούστα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 2 γκριζόλες των 250 γραμμαρίων, 2 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα τριμμένη, 200 ml λάδι για τηγάνισμα. Είδαμε τι χρειαζόμαστε για τις μπριζόλες. Μετά θα σας δείξουμε τι χρειάζεστε για τη σαλάτα, γιατί δεν θέλω να σας μπερδέψω με τίποτα. Και ούτως ή άλλως ξεκινάμε με τις μπριζόλες. Γιάννη, θέλω να έρθω εκεί. Και ξέρεις τι, αισθάνομαι και πιο μεγάλη ασφάλεια, γιατί έχω το όπλο εδώ. Σιγά το όπλο. Κοίτα, να είσαι καλό παιδί σήμερα, γιατί αυτό είναι και καινούριο και ξέρεις. Έχεις παράπονα. Πρέπει να τσεκάρω πώς δουλεύει. Καλά, θα κάτσω εγώ εδώ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Χαίρομαι πολύ που μου κάνεις παρέα. Έχουμε δύο πολύ ωραίες μεγάλες μπριζόλες που επειδή θέλω. Εδώ έχει κόκαλο. Γύρω-γύρω από το κόκαλο χτυπάμε. Να τις κάνω λίγο πιο λεπτές για να ψήνονται πιο γρήγορα. Γίνεται πιο μαλακό το κρέας, δεν θέλει τόση ώρα ψήσιμα στο λάδι. Έχω ανάψει εκεί το λάδι, πρέπει να καίει, mm-hmm. Το έχω ανάψει πριν ώρα. Και τι καλά που είσαι εσύ εκεί να μπορείς να κρατάς έλεγχο. Τι έλεγχο, θαυμάζω. Μου αρέσει να χτυπάς. Ποιον σκέφτεσαι. Χρειάζεται ένας άντρας στην κουζίνα, η γυναίκα να έχει το εργαλείο να κάτσε χτυπάει εκεί, και κάτσε ο άντρας να ελέγχει το λάδι. Μου επιτρέπεις. Άστο κάτω. Γιατί. Άστο κάτω. Δεν μπορώ να βλέπω μια γυναίκα. Δεν μπορώ να βλέπω μια γυναίκα να τηλεπορείται. Άστο σε μένα. Μα δεν ταλαιπωρούμε καθόλου. Έτσι, τώρα. Τι είπες, Έστερ, μου, τι είπες πριν για το όπλο. Τι είπες για το όπλο. Είδατε. Είναι πολύ πονηρός ο Γιάννης. Εγώ. Δεν τον ξέρω ακόμα τόσο καιρό. Πρέπει να τον γνωρίζω λίγο παραπάνω να καταλαβαίνω αυτή την πονηριά. Ωραία. Πάει αυτό. Ησύχασες το αυγά. Διώξτε το. Τελείωσε. Παίρνουμε 2 αυγά. Τα χτυπάμε σε ένα πιάτο. Εννοείται χωρίς τη φλούδα. Α, εδώ. Σε μάτια σας. Σε μάτια σας. Όχι, σε μάτια σας. Ενώ αυτή η δουλειά δεν μου αρέσει να βγάζω τις φλούδες. Όταν την έχω βγάλει, μπορεί να την κάνει ο Γιάννης. Έτσι, δώσε να σου χτυπήσω. Θα σου χτυπήσω. Περίμενε, δεν είναι έτοιμο. Περίμενε. Ρίχνουμε και λίγη ρίγανη, έτσι για το άρωμα. Και λίγη μουστάρδα. Τώρα, εγώ έχω βάλει μουστάρδα που είναι αρκετά πικάντικη, ας το πω έτσι. Μπορείτε να βάλετε και γλυκιά μουστάρδα, αν φοβάστε ότι δεν θα τους αρέσει. Χτυπάμε αυτό. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις εσύ. Πες μου. Για να μου είσαι και λίγο χρήσιμος. Για πες το. Θέλεις να ανακατεύεις τη φρυγανιά με την παρμεζάνα, την τριμμένη, εδώ σε αυτό άλλο πιάτο. Με μεγάλη μου χαρά. Τι ωραία. Είδες καλά και εγώ κάτι. Παρμεζάνα και φρυγανίτσα μου γλυκιά. Το χτυπάμε αρκετά καλά. Το λάδι τι λέει. Λάδι τι κάνεις. Θέλει ακόμα λέει. Βλέπω ότι έχεις βάλει στο 6. Θες να ανεβάσω λιγάκι. Γιατί ξέρεις, γιατί πριν το είχα βάλει στο 10. Και είχε πολύ ζέστη. Να στο ανεβάσω λιγάκι. Ναι, τώρα μπορούμε να το ανεβάσουμε. Γιατί είμαστε σχεδόν έτοιμοι για τις μπριζόλες. Κάτσε εδώ. Τις περνάμε πρώτα από το υγρό. Μπαχαρικά δεν βάζεις τίποτα πάνω. Όχι, έβαλα ρίγανη. Θα βάλουμε μετά αλάτι και πιπέρι. Πονηρούλα. Μπορεί να μην βάλω και καθόλου αλάτι, γιατί έχουμε την παρμεζάνα. Θα το δούμε αυτό. Περνάμε μετά. Γι' αυτό τη βάζουμε πρώτα στο υγρό, όπως ξέρετε, όπως βλέπετε, να κάνει το μπανάκι του, για να κολλήσει μετά πιο καλά η κρουστιτσά. Το στεγνό. Λες να μπορούμε να τη βάλουμε. Πάτη. Βάλτη. Ο άντρας της κουζίνας είπε ότι είναι εντάξει. Πάλι καλά που είσαι εδώ. Κάνουμε και αυτή την μπριζόλα το μπανάκι της. Το ωραίο είναι όταν χτυπά το κρέας έτσι, για να γίνει πιο λεπτό, φαίνεται και η ποσότητα μεγαλύτερη. Φαίνεται δηλαδή τεράστια αυτή η μπριζόλα. Περνάμε και από εδώ το άλλο μείγμα.
Και θα κάνει και μια ωραία κρούστα, Γιάννη. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Εστέ μου. Χαίρομαι. Αχ. Και επειδή αυτό έχει και το λίπος του, όπως έλεγες και πριν για το αρνάκι, μια χαρά. Τέλεια. Παίρνουμε και ένα πιάτο. Μην φύγετε πάλι. Πού να πάνε. Η κουζίνα είναι τεράστια. Θέλει αποστάσεις εδώ. Και κάνουμε το εξής. Βάζουμε εδώ μπροστά για να φαίνεται. Παίρνουμε μία μπριζόλα για το Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σε καλοπιάσουμε εδώ. Yummy, yummy, που λες και εσύ. Yummy, yummy. Για να μας έρχεσαι πρέπει να σε ταΐσουμε καλά εδώ. Ναι, βάλουμε σαλάτα και αν ξαναέρθω. Δεν τρως σαλάτα. Πολύ. Α, μπράβο. Μ' αρέσει να φτιάχνω έστερα, αλλά να τη βλέπω. Ευτυχώς. Έτσι, σου φτάνει, εντάξει. Εννοείς σαλάτα. Γενικώς, το πιάτο. Η μπριζόλα τέλεια είναι. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι.